κρατώντας λουλούδια και κεριά, κάτοικοι των Βρυξελών και όχι μόνο έδωσαν το παρόν στην πλατεία Μπούρς, τιμώντας με αυτό τον τρόπο τα θύματα των φωνικών επιθέσεων της Τρίτης. Θέλω να μοιραστώ τον πόνο, ακόμα και αν αυτή δεν είναι η χώρα μου. Νιώθω ότι είναι η χώρα μου, ότι είναι η πόλη μου. Ξέρω όλα τα σημεία, ακόμη και αν δεν ξέρω κανέναν εδώ γύρω. Νιώθω ότι ζούμε σε έναν κόσμο που μας αφορά όλους. Δεν ιτηθήκαμε από αυτές τις πράξεις. Όλοι σοκαριστήκαμε πολύ όταν έγινε. Πραγματικά πάντα υπήρχε μια απειλή που κρεμόταν πάνω από την πόλη. Τώρα που συνέβη, σοκαριστήκαμε, εκπλαγήκαμε, αλλά προσπαθούμε να μείνουμε δυνατοί. On a eu des sentiments voilà, de choc, d'étonnement, mais bon, on essaie de rester fort. Δεν φοβόμαστε που είμαστε εδώ. Μπορεί να γίνει άλλη μια επίθεση εδώ, τώρα. Δεν φοβόμαστε, θα το πολεμήσουμε. Θα μείνουμε εδώ, θα πολεμήσουμε για την ελευθερία μας. Θα συνεχίσουμε τη ζωή μας. Μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά εμείς δεν θα αλλάξουμε. Στην πλατεία Μπούρς βρέθηκε και ο πρόεδρος της Κομισιόν, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, ο οποίος αγκαλιάστηκε με τον Βέλγο πρωθυπουργό Σαρλ Μισελ.